so much more. Έχω να τον συναντήσω πολλά χρόνια. Έχει παραμείνει ο ίδιος, αλλά και πολύ διαφορετικός. Όταν ένας καλλιτέχνης κάνει μια τόσο ουσιαστική πορεία όπως ο Μιχάλης Δέλτα, έχεις την αίσθηση, αν τον ακολουθείς, ότι δεν έχει χάσει επαφή, ότι τον ξέρεις, ότι τον έχεις ξαναδεί, του έχεις ξαναμιλήσει. Γιατί δεν έχει αποφύγει ποτέ να εκθέσει αυτό που έχει στο μυαλό του, αυτό που η καρδιά του του έχει ορίσει και του έχει δώσει ως μουσική. Ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια πια, το 92 μουσικά, με το Στέρεο Νόβα. Και φέτος νομίζω ότι δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παρόν. Όταν πήρα στα χέρια μου την καινούργια δισκογραφική δουλειά του και ένα βιβλίο δικό του, με σκέψεις του, με ποίηματα θα λέγει κανείς, με κείμενα, ένιωσα ότι σαν να ξεκινάει έναν καινούριο κύκλο. Τον έχω εδώ για να μου το επιβεβαιώσει ή να μου το διαψεύσει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λένα μου, σε ευχαριστώ. Εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για το ζεστό καλωσόρισμα. Δεν θα μπορούσα να είναι διαφορετικά, γιατί εκτιμώ πολύ τη δουλειά σου και σε ευχαριστώ πολύ που λες ναι σε ένα μέσο το οποίο δεν αγαπάς. Έχεις εδώ και πολλά χρόνια πετάξει όλες τις τηλεοράσεις από το σπίτι σου, δεν παρακολουθείς, δεν σε αφορά και βρίσκεις άλλους τρόπους να επικοινωνείς τη δουλειά σου. Οι τίτλοι που έχεις δώσει και στις δύο δουλειές μου δίνουν την εντύπωση ότι είσαι στο κάπου ανοιχτά, κάπου φωτεινά. Ναι, και αυτό που είπα πριν, ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Ισχύει αυτό που εισέπραξα? Δεν μπορώ να το πω ακριβώς για μένα αυτό που επισήμανες ή υπογράμμισες. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είμαι στην ορμή του ποταμού. Πηγαίνω σύμφωνα με την ορμή του ποταμού. Και όλα είναι μέσα εκεί. Είναι καινούργιοι κύκλοι, ολοκληρώνονται παλιότεροι. Έρχονται επιγνώσεις οι οποίες είναι ανατρεπτικές, βαθιές. Άλλες μπορεί να είναι σοκαριστικές. Το βέβαιο όμως, που μπορώ να το πω ευθαρσώς, είναι ότι στα 47 μου μπορώ και βιώνω τη γαλήνη. Όποιος μπορεί να βιώσει τη γαλήνη και όποιος αναγνωρίζει το φως, σημαίνει ότι έχει περάσει πολύ έντονα από τα ακριβώς αντίθετά τους. Έτσι είναι η σοφία του σύμπαντος. Έτσι την αντιλαμβάνομαι. Σαφώς αυτό δεν είναι πάντοτε διαχειρίσιμο. Έρχονται στιγμές που τα συναισθήματα, οι σκέψεις, τα βιώματα έρχονται και δείχνουν τα δόντια τους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά η εμπειρία και το δικαίωμα της πτώσης, αν μη τι άλλο, είναι μεγάλη δάσκαλη. Αν θέλω εγώ να επαναλαμβάνομαι και θέλω να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, είναι εντελώς δική μου υπόθεση. Και εγώ πλέον δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο. Θέλω να με χαίρομαι. Αυτό δεν συνέβαινε από την αρχή? Όχι συνειδητά. Είχα τρομερό homework να κάνω. Ήρθα να βάλω σε τάξη πολλά πράγματα μέσα μου, αποκλειστικά μέσα μου, έτσι ώστε στη συνέχεια της ζωής μου, όπως εξελίχθηκε και συνεχίζει να διαδραματίζεται, να μπορώ να πορεύομαι με αυτά που πραγματικά είναι η αλήθεια μου, πολύ απλά. Να διώξω οτιδήποτε ήταν επίκτητο, ξένο, ό,τι ενδυνάμωνε τους φόβους, τα κατώτερα συναισθήματα και να φτάσω σε αυτό το τοπίο που μπορώ και μπαίνω και αισθάνομαι ηρεμία, πληρότητα.
αυταποδοχή. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον, για τον καινούριο σου δίσκο. Έχεις επιλέξει τον τίτλο Life is Now. Η ζωή είναι τώρα. Ακόμα και αν μιλάμε για τρεις λέξεις, νομίζω ότι επιδέχεται πολλών μεταφράσεων και θέλω να μου πεις τη δική σου. Γιατί επιλέγεις αυτόν τον τίτλο και αν δείχνει μια βιοθεωρία που έχεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Το παρελθόν και το μέλλον έχουν μία δύναμη για όλους μας, η οποία αυτό τελικά που καταφέρνει είναι να μας στερεί τη χαρά να ζούμε τη στιγμή. Έρχονται λοιπόν οι φόβοι μας για το αύριο και τα φαντάσματα του παρελθόντος ως δυνάστες μέσα από τις σκέψεις μας που κάνουμε καθημερινά οι άνθρωποι, που παράγουμε χιλιάδες σκέψεις εναντίον μας και έτσι είναι σαν το νερό που στεγνώνει στα χέρια η χαρά της στιγμής, αυτό που αξίζω πραγματικά να απολαύσω, να αντιληφθώ. Η χαρά της στιγμής δεν έρχεται πάντα από ευχάριστα πράγματα, έρχεται από κατακτήσεις, έρχεται από επιγνώσεις, έρχεται από διαδρομές. Όσο πιο συντονισμένος μπορώ και δύναμαι να βρίσκομαι στο εδώ και τώρα, τόσο πιο ειλικρινής είμαι με τον εαυτό μου. Τόσο πιο σωστός παρατηρητής είμαι. Διότι βιώνω αυτό που συμβαίνει τώρα. Διότι μόνο αυτό που συμβαίνει τώρα υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι σκιές, σύμφωνα και με τον Carl Jung, ή είναι ο τρόπος αντίληψης που μας έχουν μάθει στο οικείο και γύρω περιβάλλον με τον οποίο βιώνουμε τη ζωή μας. Να δώσω ένα στίγμα. Οι μουσικές ακούγονται βέβαια, έτσι δεν μπορούν να περιγραφούν. Μιλάω όμως για μια δουλειά που όταν την ακούει κανείς πραγματικά ηρεμεί και μπαίνει και σε πολύ εύκολα, χωρίς να ξέρει, χωρίς να έχει σχέση με τον διαλογισμό ή με την αυτοσυγκέντρωση, έτσι ως τεχνική, μπαίνει σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Θέλω να μου πεις πώς δημιουργήθηκε αυτή η δουλειά. Είναι πόσα κομμάτια μέσα, νομίζω 11. Και μέσα από τους τίτλους καταλαβαίνει κανείς και κάποια άλλα κομμάτια της ζωής σου. Έχεις αναφορά στο Βερολίνο, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα έχει παίξει τον ρόλο του. Για πάμε λιγάκι να μου πεις. Ύστερα από πόσα χρόνια επανέρχεσαι με νέα μουσική. Μετά από 5 χρόνια είχα τη χαρά να βιώσω αυτή την κυκλοφορία και όλη την προετοιμασία και τη διαδικασία και ό,τι εμπειρίες φέρνει το Life is Now, το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε σε διάστημα 3 ετών, μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Είναι μια δουλειά που βγήκε έτσι όπως αξίζει να κυκλοφορεί μουσική, από την Inner Ear Records, που σημαίνει κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Μεγάλωσα με βινήλιο, είμαι λάτρης και πρέπει να τιμήσεις την παιδική σου και φοιβική σου ηλικία, σωστά. Έτσι. Σε CD, όπως αυτό που κρατάς στα χέρια σου, και στην ψηφιακή του μορφή. Το Life is Now και όλη αυτή η εμπειρία μέσα από αυτή τη δουλειά, που χαίρομαι πάρα πολύ που την επισήμανες ως μια διαλογιστική εμπειρία, υπήρξε το κρυσφύγετό μου για αυτά τα χρόνια σε όλη αυτή την αγριότητα που βιώσαμε στη χώρα και στην πόλη μας, στην Αθήνα.
γέφυρα της Αθήνας και του Βερολίνου με βοηθούσε να μπορώ να παρατηρώ αυτά που συμβαίνουν εδώ, αυτά που συνέβαιναν μέσα μου, χωρίς, όπως είπαμε και στο καμαρίν πριν, να χαθώ, χωρίς να με χάσω, χωρίς να πολτοποιηθώ, όπως χαρακτηριστικά έλεγες, σε αυτό που κάποιοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Το μουσικό κομμάτι ξεκίνησε με κάποια σκίτσα, τα οποία ουσιαστικά και αρχικά ήταν απλές φράσεις πιάνου και εγχόρδων, και τα επιπλέον ρυθμικά μοτίβο και οποιασδήποτε άλλη συνθετική μπήκαν τον τελευταίο χρόνο που έγινε και η τελική μίξη στο δικό μου στούντιο. Το Life is Now και το μήνυμα του, αν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα μήνυμα, φέρνει τον ακροατή σε μια 45-λεπτη παύση αρνητικών επιρροών. Τουλάχιστον έτσι θα ήθελα να βιώνεται από τον ακροατή. Να μιλήσουμε λίγο και για το βιβλίο. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει αυτά τα δύο να ήταν προϊόντα παράλληλης, ας πούμε, εγκυμοσύνης. Ίσως από το ένα να πήγαινε στο άλλο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αποτυπωμένο σε ένα βιβλίο η σκέψη σου πάνω σε διάφορα θέματα από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Έχεις επιλέξει για αυτό το βιβλίο τον τίτλο «Το φως των λέξεων». Και κάθε σελίδα είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πάμε φράση-φράση, παράγραφο-παράγραφο και να κάνουμε μια τρίωρη εκπομπή. Γιατί ουσιαστικά είναι το απόσταγμα της μέχρι τώρα ζωής σου σε όλα τα επίπεδα. Από την προσωπική μέχρι την καλλιτεχνική. Θα μου επιτρέψεις να επιλέξω ένα σημείο, να μου το σχολιάσεις. Λες μέσα λοιπόν ότι δεν υπάρχει σκοτάδι, μονάχα ένα πληγωμένο φως. Όταν ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία μου στα 30 μου, την πρώτη μέρα που πήγα στον θεραπευτή μου, του είπα, έχω έρθει εδώ γιατί ένα κομμάτι μου, ένα κομμάτι του εαυτού μου, με βασανίζει. Είναι σκοτεινό. Είναι ένα τέρας. Και θα φύγω από εδώ μόνο όταν θεραπευτώ. Στα 2 χρόνια ψυχοθεραπείας και πολύ σκληρής δουλειάς, γιατί όταν δουλεύω γίνομαι πολεμιστής, είμαι στρατιώτης. Δεν χάνω το χρόνο, δηλαδή δεν αφήνω να κυλάει χωρίς να βρίσκομαι στο βαθμό που δίναμε κάθε φορά σε γρήγορση. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια συνειδητοποίησα ότι αυτό το σκοτάδι που ενήλικας Μιχάλης φοβόταν να έρθει σε επαφή μαζί του και να αποκτήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για πρώτη φορά στη ζωή του, ήταν ο πληγωμένος Μιχάλης στην ηλικία των 7 χρόνων. Ήταν ο μικρός Μιχάλης. Ο Μιχάλης που ένιωθε εγκατάλειψη, που έκλαιγε και φώναζε κάποιον να τον αναλάβει. Εκεί λοιπόν βρέθηκα μαζί με μένα και έγινα οι γονείς μου. Έγινα εγώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου για μένα. Έδωσα με τον τρόπο που ήθελα εγώ την αγάπη στο εσωτερικό μου παιδί, με τον τρόπο που το εσωτερικό παιδί μου το φώναζε μέσα από το σκοτάδι της άγνοιας, και μέσα από αρκετό πόνο και οδύνη και απίστευτη δύναμη ενηλικιώθηκα συναισθηματικά. Λες κάτι άλλο, ότι η καλοσύνη προκαλεί.
Δεν θα διαφωνήσω, αλλά... Εσένα τι σου δημιουργεί αυτό? Τι, πώς το αισθάνεσαι? Θα ήθελα να το απαντήσεις εσύ αυτό και όχι εγώ. Με πλήγωσε λίγο. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην ισχύει αυτό. Το νιώθω και εγώ. Και ένιωσα ότι... Τι ωραία, που και κάποιος άλλος το βλέπει έτσι, άρα κάτι εισπράττει. Αλλά εσύ θα μου πεις. Έχω καταλάβει γιατί ζω. Γιατί ζεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσω και θα είναι πομπόδες και είναι πολύ προσωπικό. Και θα ήταν άδικο να το δώσω με μία λέξη και με μία τάκα. Γιατί υπάρχει μία μεγάλη πορεία πίσω από αυτό. Αλλά έχω καταλάβει γιατί ζω. Ένας από τους λόγους για τον οποίο ζω, λοιπόν, είναι για να βιώνω την ένωση με τον εαυτό μου εντός μου, που αυτό από μόνο του είναι η δημιουργία του καλού και είναι η προσφορά του καλού. Έχει μια γενναιότητα και μια γενναιοδορία την ίδια στιγμή. Αυτόματα, αυτό ως αξίωμα, προκαλεί την αντίθετη πλευρά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Είναι στο χέρι μου αν στα πυρά της αντίθετης πλευράς, της κακής πλευράς, θα ενδώσω, οπότε θα δώσω τροφή, θα ενδυναμώσω αυτή την αρνητική ενέργεια, την αντίθετη ενέργεια, ή απλά θα προσπεράσω ως φως που αφήνει πίσω του σκιά. Τα ενίκω μη εν δήμω. Μιλήστε στα παιδιά. Πείτε τους την αλήθεια. Πείτε τους ότι η ποιότητα της ζωής δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τις υλικές ψευδαισθήσεις. Τα σπίτια που τους φτιάχνετε και τα έχετε έτοιμα, τις περιουσίες, τα πάντα πληρωμένα για τις σπουδές, όλα αυτά και όσα τα ακολουθούν, μονάχα κυρώσεις και ψυχολογικά προβλήματα δημιουργούν σε νέους ανθρώπους. Τους εξασφαλίζετε μια αναπηρία ζωής, πνευματικής αλλά και ρεαλιστικής ανυμπόριας. Τους απαγορεύετε το δικαίωμα της δράσης, της προσπάθειας, της πτώσης, της αποτυχίας, της απώλειας, της ενδυνάμωσης της ατομικής έκφρασης, του ενστίκτου επιβίωσης. Γράφεις και το άλλο. Ότι το σφάλμα και η πλάνη της οικογένειας είναι ότι προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους να αποδείξουν την αξία τους σε μια ανάξια κοινωνία. Άρα τι πρέπει να κάνει ένας γονιός του σήμερα, που η κοινωνία είναι ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο σκοτεινή, άγρια, άδικη? Θα αποφύγω τη λέξη τι πρέπει να κάνει. Θα πω αν θέλει. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να δώσει αγάπη στο παιδί του. Δηλαδή να το αφήσει ελεύθερο, να δοκιμάσει όλες τις γεύσεις της ζωής. Υποτίθεται όλοι οι γονείς αυτό κάνουμε. Δεν δίνουμε αγάπη. Για τους ίδιους ισχύει αυτό που λες. Όμως, ας επαναπροσδιορίσουμε κάποιες λέξεις ή τουλάχιστον για πρώτη φορά ας μπούμε στη διαδικασία να βρούμε το αληθινό τους νόημα και όχι αυτό που μας έχουν μάθει. Είμαστε γεμάτοι πεποιθήσεις, επίκτητες, ψυχολογικές παραμορφώσεις, παραμορφώσεις των ενιών. Διονύζουμε την σκοτεινή άγνοια των προηγούμενων και είμαστε δικαιολόγητοι που δεν μελετούμε εκ νέου, δεν μελετάμε, συγγνώμη, εκ νέου τα πράγματα. Σαφώς και ένας γονέας αγωνιά και αγαπά το παιδί του, και εγώ αν ήμουν το ίδιο θα έκανα, αλλά έχει σημασία για μένα ο τρόπος που το δείχνουμε. Οι πράξεις μας, οι κινήσεις μας. Οι περισσότεροι από τους σημερινούς γονείς, τουλάχιστον από την δική μου παρατήρηση, αυτό που κάνουν ειδικά αυτή την εποχή είναι να αφήνουν μια κληρονομιά φόβων στα παιδιά. Τους παρέχουν τα πάντα. Τα κάνουν πνευματικά ανάπηρα.
Δεν μπορούν να τηγανίσουν ένα αυγό, να στο πω λαϊκά. Δεν μπορούν να πλύνουν τα εσώρουχά τους. Είναι όλα πληρωμένα. Φροντίζουν να είναι όλα πληρωμένα. Δεν τα αφήνουν να πονέσουν. Ξεχνάνε ήδη πως πέρασαν. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού. Σκληρό και γεμάτο αγάπη την ίδια στιγμή. Δεν μπορούμε να γινόμαστε και να συνεχίζουμε να είμαστε έρμεα αυτής της υποκριτικής, αποτυχημένης, ανόητης κοινωνίας που το μόνο που κάνει είναι να μας κοντρολάρει μέσα από την τρομολαγνία και της τηλεόρασης και των πεπιθήσεων. Ας αποδεσμευτούμε, ας παραδεχτούμε ότι είμαστε θύματα πεπιθήσεων και απαγορεύσεων. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνω μια ζωή. Πρόσεχε τι θα πεις, πρόσεχε πώς μιλάς, μη, όχι. Με ποιο δικαίωμα το κάνουμε αυτό σε ένα παιδί? Με ποιο δικαίωμα το κάνουμε αυτό σε ένα παιδί? Γιατί δεν αφήνουμε ένα παιδί να βρει τη φωνή του? Δεν έχουμε μία φωνή άνθρωποι, έχουμε όλες τις άλλες φωνές εκτός από τη δική μας. Γι' αυτό βασανιζόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η φωνή μας. Και η φωνή μας είναι η φωνή της αλήθειας μας. Να πούμε, με κάνεις να νιώθω χάλια. Δεν θα σκεφτώ ότι είσαι η μητέρα μου και θα σε στεναχωρήσω. Θα σκεφτώ ότι έχω το δικαίωμα να σου πω το πώς με κάνεις να νιώθω. Οφείλεις να το ξέρεις πριν πεθάνεις. Οφείλεις να ξέρεις τι είναι ο γιος σου. Οφείλεις να ξέρεις τι είναι η κόρη σου. Όχι τι πρέπει να είναι. Φτάνει αυτή η μαλακία. Το ψέμα. Το βόλεμα. Η προετοιμασία για μια εχθρική κοινωνία. Όλα είναι εχθρικά στη ζωή. Γιατί? Τι φοβόμαστε? Την αλήθεια μας φοβόμαστε, Λένα. Δεν τολμάμε. Φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Γιατί η κοινωνία είναι τόσο σκληρός και αδυσόπιτος κριτής? Ποιος το όρισε αυτό? Κάποιος που θέλει να μας ελέγχει. Τα συγκεκριμένα κείμενα ξεδιπλώνουν αναζητήσεις μου που εφάπτονται σαν αμαξοστοιχεία στις ράγες του μεγάλου ταξιδιού της ζωής. Κάποιος χάνει το τρένο, κάποιος όχι. Δεν έχουμε όλη την ίδια θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Όπου θέση, βάλε τη λέξη συνείδηση. Αν σε ενοχλεί αυτή η λέξη, τότε αλλάζεις κατεύθυνση και αδιαφορείς για αυτό το βιβλίο. Εάν οι αναγνώστες αυτών των κειμένων, εχθροί και φίλοι, απαιτούν να είναι διασκεδαστικά, τότε χάνουν το χρόνο τους ή και το τρένο. Είμαι παρόν και συμπράττω στο βαθμό που είναι εφικτό, μαζί με τη μουσική και την εμπειρία μου, με απόλυτη την αίσθηση της ευθύνης αυτής. Επειδή είσαι σε μια ηλικία που έχεις παράξει πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο και σε καλλιτεχνικό, γυρνώντας πίσω, ενθυμούμενος τον εαυτό σου και με βάση τη δουλειά που έχεις κάνει, ενώ ψυχοθεραπευτικά, αλλά και γενικότερα, αυτό το μικρό παιδί που ξάπλωνε στην αυλή, στο σπίτι που είχατε, στο Περιστέρι, αν τα λέω καλά. Πολύ σωστά. Πώς ένιωθε, τι θυμάσαι από τότε και τι κουβαλάς το ίδιο? Ένιωθε διαφορετικό. Ένιωθε ότι βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που απ' τη μία ήταν ο κόσμος του, τα χαμομήλια, τα δέντρα, τα ζώα, όλες αυτές οι καινούριες ανακαλύψεις καθημερινές που ήταν συνδεμένες με την φύση του, και ταυτόχρονα αισθανόταν ότι έρχεται η βίαιη ενηλικίωσή του. Τα πρώτα τραύματα, οι ακυρώσεις. Μεγάλωσε προσπαθώντας να αποδείξει αν αξίζει στους γονείς αρχικά. Βέβαια, εγώ είχα από τους γονείς μου αρκετή επιβράβευση λόγω κάποιων ταλέντων που λένε. Παρ' όλα αυτά, μεγάλωσα πως όλοι μας εδώ, και αυτοί που είναι ψεύτες από τις κάμερες και αυτοί που είναι μπροστά, με την αίσθηση του ότι είμαι ένα τίποτα, ότι δεν αξίζω μία. Και έκανα ένα αγώνα
να αποδείξω ότι αξίζω, παύλα, αξίζω να ζω. Τι σημαίνει αξίζω? Αξίζω να ζω, να υπάρχω. Γι' αυτό έχω καταλάβει γιατί ζω. Γιατί ξέρω ότι μου αξίζει να ζω, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξω σε κανέναν κάτι. Απλά να ζω την κάθε στιγμή. Αυτό το παιδί και εγώ αυτή τη στιγμή είμαστε ένας. Λες ότι η ζωή είναι τώρα. Θέλω όμως να με πας στο μέλλον σου. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης που είσαι, με τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι. Τι ονειρεύεσαι? Όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, όνειρα κάνουν αυτοί που είναι πολύ νέοι. Οι άνθρωποι που έχουν ενηλικιωθεί βάζουν στόχους. Εγώ δεν κάνω όνειρα και δεν σκέφτομαι καθόλου το μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μόνο τώρα. Το μέλλον είναι μια ψευδή πληροφορία η οποία με βάζει σε μια διαδικασία η οποία με βάζει σε μια διαδικασία που μπορεί να καταλήξει ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, χάνοντας, επαναλαμβάνω, το δικαίωμα του να απολαμβάνω αυτό που βιώνω εδώ μαζί σου, το τώρα μου, τη στιγμή. Είμαι συγκεντρωμένος στη στιγμή, στη δύναμή της. Το τώρα μου ήταν πάρα πολύ ωραίο, έχω να σου πω. Και εμένα μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Θα τολμήσω να ευχηθώ για το μέλλον σου, πάντως να είναι όπως ακριβώς το σχεδιάζεις. Αγάπη για όλο τον κόσμο.